Καλώς ορίσατε σε ακόμα ένα επεισόδιο του I Fact You. Bro, όλοι έτσι αντιδράνε, legit. Όπου σημαίνει εγώ και γονός εσύ. Επειδή θα σου λέω κάποια fun facts και θα πρέπει να μου λες εάν είναι σωστό ή λάθος και τι πιστεύεις είναι σωστό. Τέλειο. Θα σας εξηγήσω όλα στην πορεία. Ωραία, πάμε. Μπορείς να κερδίσεις μέχρι και 1000 ευρώ. Εγώ. Ναι. Τζέπι, bro, τζέπι. Ωραία, πάμε. Πατάς ρολ. Ωραία. Α, ρολ εδώ. Ναι. Εντάξει, όλα good. Πάτε για τη μαλακία. Επειδή πάτσα και πάτσα το τέτοιο και του χάλασα το application. Ένα, δύο, τρία. Λοιπόν. Ξεκινάς από 7 ευρώ. Εντάξει, εντάξει. Not bad. Όλοι από κάτω ξεκινήσαμε, παιδιά. Πάμε στο πρώτο στάδιο, όπου έχεις 7 ερωτήσεις, όπου απλά πρέπει να μου πεις εάν είναι σωστό ή λάθος. Ωραία, τέλεια. Για κάθε σωστή απάντηση κερδίζεις 15 ευρώ. Πάμε. Πρώτη ερώτηση. Πήγαμε στο φεγγάρι πριν να βάλουμε τροχούς στις αποσκευές. Αλήθεια. Σωστός. Τα πρώτα και 15 ευρώ είναι δικά σου. Δεύτερη ερώτηση. Ναι. Ο ήχος παράγει πάρα πολύ ήχο. Σωστό. Και αυτό σωστό. Ακόμα 30 ευρώ. Καλά, εντάξει, θα φύγουμε από εδώ. Μερούλος Ρόις. Δεν ξέρεις, bro, δεν ξέρεις. Τα limes δεν βουλιάζουν, ενώ τα λεμόνια βουλιάζουν. Σωστό. Και όμως είναι λάθος, είναι το ανάποδο. Το ανάποδο είναι. Το ανάποδο είναι. Πολύ λίγο, πολύ κοντά. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Έχουμε 30 ευρώ από τις 3 ερωτήσεις. Κομπλέ. Το κολόχαρτο κάποτε είχε μέσα κομμάτια ξύλου. Ξέρεις τι σωστό. Ξέρεις τι σωστό. Ξέρεις γιατί το έχει τύχει να το πω στο ραδιόφωνο. Όντως. Ναι, στα disturbing facts. Fuck. Οκ, unfair. Το broadcast channel στο Instagram σου έχει 8.300 members. 3.500 members. Είναι false αυτό που είπες. Το βρήκες! Μαλάκα είναι καλός! Bro, μέχρι τώρα είσαι ο καλύτερος από όλους, δεν ξέρεις. Αντεγιά, δεν ήρθα εδώ να παίξω. Ήρθα εδώ για τα λεφτά! Τσικίν, τσικίν. Έχεις 6 κατηγορίες από story highlights στο Instagram. Oh, fuck! Fuck! Αυτό είναι λάθος. Θεωρώ είναι πολλές 6. Έχεις 5! Το βρήκε, μαλάκα! Μαλάκα, θα μας τα πάρει όλα! Λοιπόν, θα φύγω, θα πάρω και τα iPhone. True. Ποιος iPhone έχει ο Μαν? Βγάζει iPhone από κάθε τσέπη. Έχω κι άλλο. Ωραία, μπαγκέ, προσέχετε γιατί οι τύποι να πούμε εδώ πέρα φτερνίζονται και πέφτουν iPhone, να ξέρετε. Και η τελευταία ερώτηση. Ο αναπτήρας εφευρέθηκε πριν το σπίρτο. Ναι, είναι true. Είναι true αυτό. Το πούστε! Είναι true. Μαλάκα! Είναι true γιατί το έχω πει και αυτό στο ραδιόφωνο. Τελειώνεις το πρώτο στάδιο με 97 ευρώ, μαλάκα. Θα σου πάρω και τα μάξια. Πάμε στο δεύτερο στάδιο. Φύγαμε. Όπου θα σου λέω 3 statements. Ωραία. Και θα πρέπει να μου πεις ποιο από τα 3 είναι το λάθος. Οκ. Υπήρχε μια αρκούδα. Ξεκινάει πολύ καλά. Υπήρχε μία αρκούδα στον Πολωνικό στρατό που έφτασε το rank του 19. Β. Η Σοβιετική Ένωση αντάλλαξε πάρα πολύ ναυτική δύναμη για πέψη. Και Γ. Η λέξη μαλάκα είναι η πιο δημοφιλής ελληνική λέξη παγκοσμίως. Το 3 είναι false. Τα πρώτα 2 είναι true. Θα μας τα πάρει όλα. Μάλλον θα μας το πάρει όλα. Συν 25! Μπρο ακραίο! Μπρο ακραίο! Ο Μαν τα ξέρει όλα. Full luck, αλλά τα ξέρω αυτά που μου λέει για κάποιο λόγο. Ακούτε, γίνεται. Κάνω 3 χρόνια disturbing facts στο ραδιόφωνο, στο ρυθμό και έχω διαβάσει πολλές τέτοιες βλακίες. Αλφα, το post που έχεις ως caption Very First Live ανέβηκε στις 2 Αυγούστου του 2014. Β. Το πρώτο σου post στο Instagram είχε 3 hashtags. Και Γ. Μέσα στα πρώτα σου 12 posts έχεις 3 φωτογραφίες με μια γάτα. Εδώ να σε δω, ρε! Fuck! Οτιδήποτε είναι για μένα, είμαι σκατά. Νομίζω ότι το πρώτο είναι false. Το πέτυχα! That was pure fucking luck right there. Παρακαλώ, δεν παίζει. Ρε αλήθεια, δεν παίζει. Ακραίο η αλήθεια. Μέχρι τώρα νομίζω ότι είσαι ο μόνος που έχει με διαφορά κιόλας, ε. Με διαφορά. Μα ακραίο. Πάμε στο τρίτο. Ο Αυστραλιακός στρατός ιτήθηκε από στρουθοκάμιλους. Β. Στο Ντουμπάι το να είσαι sugar baby θεωρείται επάγγελμα και πρέπει να δηλώνεται ασχέτως πως δεν φορολογείται. Και Γ. Η πιο συχνή αιτία θανάτου μιας φάλαινας είναι να πνιγεί. Το Β είναι false. Να, ωραίο, δεν παίζει ρε μαλάκα. Δεν παίζει ρε μαλάκα. Και μάλιστα οι φάλαινες πνίγονται επειδή πέφτουν για ύπνο και είναι πολύ βαριές και δεν μπορούν να σηκωθούν στην επιφάνεια. Σωστός. Μπρο. Την επόμενη φορά που θα φέρω κάποιον μου να ασχολείται με facts κλπ. Θα πρέπει να το πάρω πολύ πιο personally. Δηλαδή, αν φέρω τον Μάκιους, πρέπει να το πάρω full personally. Ναι. Πάμε στο επόμενο. Πάμε. Υπάρχουν περισσότεροι άντρες παρά γυναίκες στη γη. Β. Το πραγματικό όνομα του Light είναι Γιάννης. Με λένε Γιάννη και στα αρχή. Γάμμα, το μέλι δεν χαλά ποτέ. Το πρώτο είναι false. Μαλάκι, και όμως είναι το δεύτερο! Το δεύτερο είναι πάρτο, ρε! Είναι Χρήστος. Χρήστος είναι. Ναι. God damn it. Πάρτε.
Το ξέρω ότι τραπάδες θα με καταστρέψουν μια μέρα. Και πάμε στην τελευταία ερώτηση αυτού του γύρου. Φύγαμε. Α. Ο Άρης είναι ο κοντινότερος πλανήτης στη Γη. Β. Η καρδιά της γαρίδας είναι στο κεφάλι της. Γ. Η λέξη οτορινολαρυγκολόγος έχει 19 γράμματα. Το πρώτο είναι false. Καρφωτό, μαλάκα. Βρω καρφωτό. Βρίσκω το false γρήγορα. Με φάγανε τράπερς, μαλάκα. Το πιστεύεις ότι έχασα από τράπερ. Αλλά τα πήγα πολύ καλά, πείτε το. Τα πήγε άριστα, μαλάκα. Τελειώνει το πρώτο γύρο με 197 ευρουλάκια. Ήμουν ο καλύτερος μέχρι τώρα αυτός που είχες. Α, ναι, μέχρι τώρα ναι. Τώρα όμως είναι τον juicy part. Okay, επειδή στον τρίτο γύρο υπάρχουν μόνο 3 ερωτήσεις που χαρίζει 90 ευρώ η καθεμία. Σε ποια χώρα εφευρέθηκε το παγωτό? Α. Κίνα. Β. Πακιστάν. Γάμμα, Ιταλία, Δέλτα, Ελλάδα. Ελλάδα. Αυτό που απάντησες είναι... Λάθος ρε μαλάκα, επιτέλους ρε, είναι Κίνα ρε. Κίνα. Good to know, δεν είχα ιδέα. Ωραία. Από πίσω τις κάμερες είναι έτσι, άλλος με καπνογόνι. Λόρα. Πάμε σε μια ακόμα πιο ενδιαφέρουσα ερώτηση. Δώστε μου. Ποιος έχει το πιο χαμηλό IQ? Α. Ένας βλαμμένος. Β. Ένας ηλίθιος. Γ. Ένας βλάκας. Δ. Ένας κρετίνος. Υπάρχει όντως... Ναι. Ο κρετίνος θα πω. Αυτό που απάντησες είναι... Λάθος. Είναι ο ηλίθιος. Ξέρεις τι, μου αρέσει η λέξη κρετίνος για αυτή τη διάρκεια. Ναι. Ο κρετίνος νομίζω έχει από 50 μέχρι 70 IQ, κάτι τέτοιο, είναι κάπου εκεί. Ενώ ο ηλίθιος χαρακτηρίζεται όποιος έχει κάτω από 25. Επιστημονικά, ναι. Τέλειο. Θα το πω στο ράδιο αύριο. Και πάμε στην τελευταία ερώτηση αυτού του γύρου. Πάμε. Που νιώθω ότι θα το βρεις, ρε. Okay. Ναι, όσα έχουμε μέχρι πει τώρα. Ποιο πλάσμα της θάλασσας έχει 3 καρδιές? Α. Αλογάκι της Παναγίας. Β. Καρχαρίας. Δ. Οκταπόδι. Δέλτα οκταπόδι λέω. Γάμμα οκταπόδι, δέλτα πεσκανδρίτσα. Οκταπόδι. Το ξέρω. Ναι. I'm not even surprised. Οπότε τελειώνουμε τον πρώτο μεγάλο γύρο αυτού του παιχνιδιού με 287 ευρώ. Okay, not bad. Όπου όμως τώρα έχεις μία επιλογή. Ωραία. Μπορείς να παίξεις ένα παιχνίδι για να τα διπλασιάσεις, αλλά εάν δεν τα καταφέρεις, θα χάνεις γλώσσα. Αυτό επηρεάζει την πορεία μας στο παιχνίδι. Τι εννοείς? Βασικά στα χέρια μου, let's go for the content. Πάμε να τα διπλασιάσουμε. Double or nothing. Σε αυτό το σημείο θα σου φέρω τον cameraman, ο οποίος έχει δύο κουτιά. Ωραία. Μέσα το ένα κουτί έχει κάτι, αλλά μόνο το ένα. Έχεις ένα λεπτό. Να καταλάβω ποιο. Ακριβώς. Alright. Θα κοιτάξει ο ίδιος ποιο κουτί έχει μέσα κάτι. Και μετά έχεις ένα λεπτό να του μιλήσεις, να το ρωτήσεις ό,τι θες. Δεν πρέπει να σου πει αλήθεια. Okay. Αλλά αυτό είναι στη δική σου κρίση να καταλάβεις εάν σου λέει την αλήθεια. Ωραία. Let's go. Let's πάμε. Go. Διάλεξε ένα κουτί. Okay. Αυτό. Λοιπόν, μην το ανοίξεις. Πάμε. Hello. Τι είναι? Λοιπόν, πρέπει να σε ρωτήσω εάν έχεις εσύ το πράγμα, ε. Σωστό. Λοιπόν, άκουσα να δεις. Επειδή είναι διπλασιασμός, μιλάμε για 480 ευρώ για κάπου εκεί. Σου δίνω τα μισά. Λοιπόν, είπε μου το και ο Κόλλιας αυτό, αλλά από το μισό μου βγαίνουν τα λεφτά. So, all pass. All pass, οκ. Οκ, Κόλλια, με πρόλαβες. Αυτό που είπες είναι κολλημένο. Ναι. Είναι κολλημένο μέσα στο κουτί. Οκ. Είναι ζωντανό. Οκ, γιατί με το ζωντανό κράτα το χέστη. Εσύ έχεις δει αν είναι μέσα εκεί? Ναι. Και είναι? Ναι. Ωραία, άρα το έχει. Δεν μπορώ να πάρω, είναι πολύ dead pan man. Λοιπόν, άκου. Νομίζω ότι το έχω εγώ, ρε φίλε. Ξέρεις γιατί? Γιατί με έχει πάει κολοφαρδία καλά σήμερα. Πιστεύεις ότι το κουτί που έχεις εσύ είναι αυτό που έχει μέσα το αντικείμενο, ναι, έτσι? Ναι. Άρα διαλέγεις να κρατήσεις το κουτί σου. Ναι. Πάμε να το ανοίξουμε μαζί. Αν έχει κάτι, κερδίζεις 560, 70, κάτι τέτοιο. 3, 2, 1. Πω! Πάμε! Είχε. Ναι, κέρδισες. Αλήθεια. Το άχασα τον ίδιο. Σας το είπα. Ροκολοφαρδιά. Σας το είπα. Ωραίος. Αλλά να σου πω ποιο είναι το φαν. Ότι ασχέτως πως τους πρώτους γύρους τους έκανες dominate, κέρδισες τα λιγότερα. Αλήθεια. Πώς γίνεται? Επειδή όλοι οι άλλοι πετυχαίνανε συνήθως 3 στα 3 στο τελευταίο γύρο που είναι 90, ρε. Φακ. Εκεί βρήκανε τα σκατός, ρε. Ωραία, το σημειώνω. Για τον Μάγκιος θα έχει τράπερς. Τράπερς μόνο. Αν πήγαινε του τράπερς απλά θα σε κοιτάει έτσι, σαν βροχός. Μικεκάγιους, επόμενος, φουλ προσωπικές, τράπερς, δεν ξέρω και εγώ τι. Τι βρακή φοράω τώρα και τέτοια. Ωραία, τι βρακή φοράω τώρα. Λευκό. Και μάρκα. Μεντ. Λοιπόν. Ασημένιο Calvin Klein. Πολύ κοντά. Αυτό ήταν το επεισόδιο, μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe and see you in the next one. Ωραία, άρα, the payday, 574. Συγγνώμη, δεν είναι τα αλήθεια. Ναι. Μάλα κάνετε δεξινό, δεύτερος που νομίζει ότι είναι τρόλ. Τα δίνετε στα αλήθεια τα χρήματα. Ναι.
Μαλάκα, what the fuck. Ο τύπος έχει βγάλει κανονικό τευτέρι και κάνει απόδειξη. Ναι. Η τύπη έχουν πάει το κόρνερ σε άλλο επίπεδο, μπρο. Άρα, 100, 150, 200. Ορίστε. Κύριε Μαλιάτση, πληρώνεστε. Τα παλικάρια δεν παλεύω. Τα τσιμπάς. Ευχαριστώ, παιδιά. Παρακαλώ. Οι γνώσεις απέδωσαν κόπο και τέτοιο και αιτία. Το να ξέρεις μαλακία. Το να ξέρεις το disturbing fact που με κοροϊδεύατε όλοι. Ορίστε, να μαλακίσεις. Θα λέγατε, πιστεύω ότι έχω ψυχή απόλαξη.